Έχουμε λοιπόν έναρξη δεύτερο παιχνιδιού και σήμερα στο νόμιλο της Δευτέρας θα δώσουν τα άλλα 6x6. Τα μαύρα ελάφια με τα μπλε αντιμετωπίζουν στους αναξιάπους τους τα πράσινα σε έναν αγώνα στο πλαίσιο του Summer League. Της πετάει μπροστά την μπάλα, θα την κερδίσει κιόλας. Ωραία προσπάθεια το Κροκίδι, θα κάνει και ένα σουτ, θα σκοράρει 1-0. Ανοίγει το σκορ πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Νταμ. Στην άλλη πλευρά θα γίνει μια σέντρα. Ωραία, Πέτρο σε κόρνερ. Τιλής, Λεωνίδας. Λάθος. Βλέπει ο Χάρης, θα κάνει και το σουτ. Ο Μπίλης θα την τράει σωστά. Πολύ ωραία, Τριφίλης. Βγαίνει στα πλάγια, θα κάνει και τον σουτ. Ο Πέτρος με το πόδι παραχωρεί το κόρνερ. Λάθος τώρα, θα κλέψει ο Ντάμ με τη μία προσπάθεια στο σουτ στο δοκάρι. Απίθεστες ευκαιρία από τους αναξιόπιστους. Πολύ ωραία παλιά για το Χάρη. Θα κάνει την προσπίση αυτό, θέλει να περάσει τον Κροκίδι. Θα έρθει από την άμυνα εκεί πέρα. Ο Γιώργος ακολούθησε τη φάση. Σημειώνει το 1-1. Χάρης. Δεν περνάει αυτός, Τριφίλης. Ο Λεωνίδας τώρα. Θα δώσει τον Ντάμ, θα κάνει και ένα σούτ αυτός. Μεγάλη επέμβαση και από τον Πέτρο. Πολύ ωραία, θα περάσει και ο Ανδρέας, θα κάνει και το σούτ. Θα μαζέψει όμως ο Μπίλης. Τσαντ. Θα διώξει η σιγουριά μακριά. Παιδευάζει ο Τριφίλης. Θα πάρει τον Ντάμ. Μπαίνει στην περιοχή αυτός, θα γυρίσει. Και το Λεωνίδα έτοιμο γκολ. 2-1 για να αξιοποιήσει τα μαύρα ελάφια. Τώρα θα γίνει το σουτ. Τι έβγαλε όμως εκεί ο Μπίλης. Μεγάλη επέμβαση από τον Μπίλη. Όχι. Έκλειψε ο Παπ. Ο Ντάμ θα πάρει. Γίνει στα πλάγια αριστερά. Παπ. Τα κουνάκια εκεί. Πολύ ωραία για τον Λεωνίδα. Και αυτός έκανε τα κουνάκια. Όμως ο Πέτρος είναι για άλλη μια φορά εκεί. Τώρα θα πάρει ο Γιάννης. Ο Χάρης μες στην περιοχή το σουτ. Στο δοκάρι. Πολύ ξαφνικό εκεί. Άλλο ένα σουτ. Ο Μπίλης με τα πόδια. Τι ωραία. Η σετ, πολύ καλή προσπάθεια εδώ. Έβγαλαν τα μαύρα ελάφια. Για λίγο όμως το σουτ εκεί του Γιώργου κατέληξε out. Και εδώ πέρα από το ρεφ. Είναι γνωστός και για αυτό το τομέα. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε τελείξει πρώτο ημιχρόνου. Οι αναξιόπιστοι προηγούνται με 2-1 των μαύρων ελαφιών. Ο Παπ τώρα θα περάσει. Περίτεχνα ο Παπ. Ο Πέτρος όμως θα τον κερδίσει. Πολύ ωραίο γκολ. Απίστευτο. Έπιασε το βολπλανέ εκεί στον αέρα. Θα σκοράρει. Κάνει το 3-1 για τους αναξιόπιστους. Λάθος τώρα. Πετάει μπροστά την μπάλα ο Παπ. Θα δώσει μια πάσα. Έτοιμο γκολ για τον Λεωνίδα. Δεύτερο προσωπικό γκολ. 4-1 για αναξιόπιστοι. Παπ. Πάσα του. Θα μπει στη φάση ο Ντάμ. Μπήκε στην περιοχή. Πάνω στη γραμμή όμως θα διώξει και ο αμυντικός. Θα δώσει εκεί πέρα μέσα στην περιοχή. Δεν μπόρεσε όμως ο Λεωνίδας. Τι έχασε εκεί, απίστευτη ευκαιρία. Θα καταφέρει ο Ανδρέας. Θα δώσει τα πλάγια. Παναγιωτόπουλος. Δεν μπορεί να κερδίσει τον Μπίλη. Πάει μόνος του. Τώρα θα δώσει ο Λεωνίδα. Πάνω στη γραμμή ο Πέτρος όμως. Τι έβγαλε εκεί, άλλη μια μεγάλη επέμβαση. Μόνος του ο Παπ. Τέτα τέτ. Θα σκοράρει ο Παπ. Θα κερδίσει τον Πέτρο, δεν μπορεί να κάνει κάτι αυτός εκεί. 5-1 για να αξιοπιστεί. Ανδρέας. Επιμένει ο Ανδρέας. Τώρα θα δώσει τα πλάγια μέσα στην περιοχή. Θα σκοράρει και ο Γιώργος. Τα μαύρα ελάφια μειώνουν σε 5-2. Τριφίλης. Έχει χώρο για ένα σου, θα το κάνει. Πάσα ήτανε. Θα δώσει τον Λονίδα, θα σκοράρει αυτός έτοιμο γκολ. Χατρίκ. Σουτάω μακριά ο Μπίλης. Δείχνει τα αναγκλαστικά του και μαζεύει. Τώρα θα γίνει το σουτ. Ο Πέτρος θα μπει στη φάση όμως. Ο Κροκίδης. Σημειώνει το 7-2. Αν και προσπάθησε ο Πέτρος δεν κατάφερε να διώξει την μπαλά. Λεωνίδας τώρα. Θέλει να πάει στο ένας με έναν. Θα περάσει ο Λεωνίδας. Θα κάνει και το σουτ.
Πολύ ωραία ατομική προσπάθεια από τον Λεωνίδα. Τέταρτο προσωπικό γκολ και 8-2 για να αξιοπιστεί τα μαύρα ελάφια. Ανοίγει το παιχνίδι και τον ΠΑΠ. Το σουτ στο δοκάρι. Μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει το ροντέο, το αλήθικο πρόσωπο. Όχι της τακτικής. Της προσωπικής ενέργειας. Μέσα στην περιοχή, άλλο ένα έτοιμο γκολ και τον Τσαντίλα. Μια πάσα ξέρω εγώ και να φύγεις, ας πούμε. Να αξιόπιστη διαλύνει τα μαύρα ελάφια, 9-2. Το Τσάντ τώρα. Ήταν πιο σκληρή. Hey. Τώρα, γυρνά κάνω την πάντα πίσω από εκεί. Δεν υπάρχει αργή την αυτή. Παναγιωτόπουλος. Η τρίπλα είναι καλή, θα μπει στην περιοχή ο Παναγιωτόπουλος. Απίστευτα τον κύριο ενέργεια. Σκοράρι. Μειώνει σε 9-3. Παπ, έκλεψε το τετατέν με τον Πέτρο. Θα τον κερδίσει ο Πέτρος. Ωραία προσπάθεια του τερματοφύλακα των μαύρων ελαφιών. Παναγιωτόπουλος, πολύ ωραίο σουτ στη γωνία. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε τελείξει το άγωνα. Είναι αξιόπιστοι, θα καταφέρουν να πάρουν μια εύκολη νίκη εναντίον των μαύρων ελαφιών με 9-4.